Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε. Εδώ είμαστε. Λαός για την Ελλάδα, για την Ελλάδα λαός, για την Ελλάδα λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Εγώ και ο πρόεδρος του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού, ο Φίλιππος Κουταβούρης, είμαστε εδώ και εσείς μαζί σας, ζωντανά και ολοκληρωτικά. Κύριε πρόεδρε, κύριε Κουταβούρη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό αυτές τις ώρες που η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, περνάει τη χειρότερη φάση από ποτέ, να είμαστε εδώ όρθιοι, να είναι έτοιμος ο λαϊκός ορθόδοξος αγιασμός για να καταφέρει τη μεγάλη νίκη σε αυτές τις ευρωεκλογές. Την ώρα που τα συστημικά μέσα ενημέρωσης κόβουν, κλείνουν τη φωνή, κλείνουν το στόμα του λαϊκού ορθόδοξου αγιασμού. Ευτυχώς μας βλέπει ο κόσμος τώρα, κύριε Κεραλίδη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, όπου ο κόσμος μας βλέπει για να ακούσει την αλήθεια. Να ακούσει ο κόσμος την αλήθεια. Την ώρα και τη στιγμή που γίνονται τα έσχη μέσα στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ λυπηρό, πολύ λυπηρό τα όσα γίνονται. Έχουμε μια Τουρκία η οποία να λέει για τα νησιά μας, να λέει για το Αιγαίο, να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το κουμάντο. Και να έχουμε ένα πρωθυπουργό της χώρας, ένα Μητσοτάκι, ο οποίος να πάει να προσκυνήσει ο Τουρκαλά μεθαύριο. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Που την ίδια ώρα Δημήτρη Κεραλίδη, Γοντάκη, Σκηνάκη υποφέρει. Ξέρεις κάτι, πρόεδρε, αυτό που συμβαίνει εδώ στη χώρα δεν έχει επανάληψη και ισχύει αυτό που λέει ο λαός κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Και να δείτε αυτό που ετοιμάζουν μετά τις εκλογές, γιατί βγαίνει παντού ο πρωθυπουργός, πρόεδρε, και λέει ότι κοιτάξτε, αυτές είναι οι τελευταίες εκλογές και μετά το 27, ραντεβού το 27, ξέρετε τι σημαίνει, σημαίνει ότι σήμερα είναι 24. Μέχρι το 27 ο Έλληνας έχει να περάσει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό πρέπει, πρόεδρε, να προσέξει ο κόσμος. Γι' αυτό πρέπει να συνταχθεί, πρόεδρε. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να δει τι θα κάνει στην 9η του Ιούνιου, εκεί όπου κρίνονται για μένα τα επόμενα 3 χρόνια. Και όχι μόνο, θα έλεγα, πρόεδρε. Και όχι μόνο. Γι' αυτό καλεί ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός όλους τους πολίτες που μας βλέπουν να συσταθευτούν μαζί μας. Γιατί εδώ θα δοθεί ένας πραγματικός αγώνας. Αγώνας κατά της διαφοράς. Αγώνας κατά της διαπλοκής τους. Γιατί μιλάμε για ένα σύστημα διαπλοκής. Γιατί έχουμε πολιτικούς απατεώνες. Έχουμε πολιτικούς οι οποίοι τα έχουν μεταξύ τους. Σας κοροϊδεύουν, κυρίες και κύριοι. Το βγάζουμε κάθε φορά. Σας δουλεύουν, σας κοροϊδεύουν και το κόλπο τους είναι αυτή τη στιγμή να σας ξεγελάσουν για μία ακόμα φορά. Γι' αυτό βλέπουμε τι πόλεμος γίνεται στο λαϊκό ορθόδοξο αγιασμό. Βγήκε χθες ο Βελόπουλος και μας έκανε επίθεση. Λέγοντάς μας ότι είμαστε υποκομματήριο. Δεν τρέπεται λίγο ο προδότης ο Βελόπουλος που έλεγε ότι θέλω τελευταίος ο οποίος αφήνει το λαϊκό ορθόδοξο αγιασμό και ότι ποτέ δεν πρόκειται να έφευγε. Αλλιώς θα με βρίζανε και τον έκανε ρόμπα. Ο οποίος γεννήθηκε και τελευταία. Ένα ρόμπα του κ. Βελόπουλος, ο ίδιος το έλεγε. Αν δεν είναι το λαός, όπως και άλλοι προδότες, προδότες υπουργοί της κυβερνητικής δημοκρατίας. Όλοι αυτοί οι προδότες λοιπόν του λαϊκού ορθόδοξου αγιασμού που έχουν ονοματεπώνυμο, όλοι τους και πάνε να πιάσουν έναν έναν, έχουν Άδωνη Γεωργιάδη, Γορίδη, Πλεύρη, τον προδότη τον Βελόπουλο επίσης. Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα. Μια ομάδα είναι. Οι οποίοι έφυγαν από τον λαό, από τον λαϊκό ορθόδοξο σταγερμό και παίζουν το παιχνίδι τους. Και παίζουν το παιχνίδι τους, κυρίες και κύριοι. Για να δείτε ποιοι λένε ότι ο λαός, ο λαϊκός ορθόδοξος σταγερμός είναι υποκομματήριο. Ξέρετε κάτι, πρόεδρε. Γιατί φοβούνται τον λαϊκό ορθόδοξο σταγερμό. Τρέμουνε. Φοβούνται τις αποκαλύψεις οι οποίες έρχονται. Γιατί να είστε σίγουροι. Αυτή εδώ η εκλογική αναμέτρηση θα είναι σημαντικότερη. Και θα είναι σημαντικότερη γιατί θα πρέπει οι πολίτες επιτέλους να τιμωρήσει όλους αυτούς που σας κοροϊδεύουν και σας εκμεταλλεύονται. Και έχουν μια πανστρατιά μελών στο λαϊκό ορθόδοξο αγερμό. Πανστρατιά. Σε λίγες ώρες ανακοινώνεται και το ευρωψηφοδέλτιο νίκης. Το ευρωψηφοδέλτιο που θα δείξει ότι ο λαϊκός ορθόδοξος αγιασμός είναι μεγάλη δύναμη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ευρωκοινοβούλιο του Φριάδου, της Ορθοδοξίας, της Ελλάδας, της οικογένειας, αυτό το ευρωψηφοδέλτιο
θα παρουσιάσουμε σε λίγες ώρες, ανακοινώσουμε όλοι εμείς εδώ στο Λαϊκό Πρόσωπο της Αγερμόν. Και είμαστε περήφανοι για αυτό το Λαϊκό. Γιατί εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές τάξεις. Όλες οι κοινωνικές τάξεις. Ο κόσμος εδώ είναι έτοιμος. Είναι εξαγριωμένοι οι πολίτες που όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, Δημήτρη Κεραλίδη, που μου δίνει τη δυνατότητα μέσα στην τηλεοπτική σου εκπομπή εδώ, Λαός για την Εξουσία και Λαός για την Ελλάδα, να καταφέρουμε όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε για την πατρίδα να ακούγεται επιτέλους η φωνή μας και να ενώσουμε όλοι εμείς τις δυνάμεις μας. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Τιμωρήστε τους. Τιμωρήστε τους. Ψηφίστε τους Λαϊκό Πρόεδρο του Σταγερμού. Ξέρετε κάτι, Πρόεδρε, όταν κάποιος γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό το οποίο πολεμάει είναι αυτό το οποίο μπορεί και να τον νικήσει, συμβαίνουν αυτά που πριν από λίγο προαναφέρατε. Αυτοί όλοι προέρχονται και βρήκαν δυναμική το εφαλτήριο όπως ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Και επειδή αναστήθηκε, όχι αναστήθηκε, συγγνώμη, γιγαντώνεται ξανά ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, αυτοί όλοι ανησυχούν. Ξέρετε γιατί ανησυχούν, Πρόεδρε? Γιατί αυτοί είναι μόνοι τους και εδώ είναι μια άλλη ιστορία, μια οικογένεια η οποία δημιουργήθηκε δια της νέας αρχής που έδωσε το εναρκτήριο, το διαφορετικό εναρκτήριο λάκτισμα ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, κάνει έναν μεγάλο αγώνα τα τελευταία 24 ώρα, το γνωρίζω προσωπικά, ούτε κοιμάται, όπως σας το λέω. Βλέπετε ότι είναι με Skype ζωντανά συνδεδεμένος εδώ μαζί μας και ποιος ξέρει πού είναι αυτή τη στιγμή. Δεν κοιμάται τα τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί ξέρουμε γιατί το κάνει για όλους εμάς. Φίλιππε. Δίνουμε έναν αγώνα γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει θέμα επιβίωσης. Γυρίζουμε σε ολόκληρη τη χώρα, πάμε στα χωριά μας, πάμε στην περιφέρεια, πάμε να δούμε τον κόσμο, ο οποίος ο κόσμος υποφέρει. Έχει βαρεθεί τα παραμύθια, έχει βαρεθεί τους πολιτικούς αρχηγούς που διαφημίζουν τη βίλα του ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ και να φέρουν το κασελάκι. Έχει βαρεθεί να ζητάνε την ψήφο τους όπως ο Γιώργος Σοφιάς, ο οποίος έχει φτιάξει τη μιλάρα του Γιώργης Σοφιάς. Μιλάρα έχει φτιάξει. Και μιλάει τώρα για πατρίδα της οικογένεια. Ρε Γιώργη, ρε Γιώργο Αυτιά, μας δουλεύεις και εσύ. Ξέρω να πιστεύεις εκεί για να πάρεις μια ψήφο της αξίουχου. Που εσύ έχεις τη μιλάρα και ο της αξίουχος τη μιλάρα και υποφέρει. Εσείς μας λέτε ότι είναι στις αξιούχοι και σας έχουν κλέψει τη σύνταξη. Σας έχουν πάει τα χρηματάκια σας, σας ζητήσουν καθημερινά. Ο Γιώργος Ζαφιάς, συμπαθέστε και δεν τα άλλα, τι κάνει το διάστημα. Προπαγάνδα για το Μητσοτάκη. Και λάθος όταν είναι ο Μητσοτάκης. Το βάζει στο ψηφοδέλτιο. Και όχι μόνο αυτό, ο Γιώργος Ζαφιάς ζει στη Χλίδα. Στη Χλίδα τη βίλα του. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχω το κασελάκι με την κλειδί. Της Νέας Δημοκρατίας από όλο το Παναπατήριο με κλίδα όλοι τους. Στα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε την άλλη το Βελόπουλο, το παίζει της οικογένειας και έχει μέσα στο κόμμα του που είναι Κίνα και το όνομα της Επαναλημέρες, η οποία έτυχε στις συγκεντρώσεις και στη Αγγή Πράιτ με τους ομοφυλόφιλους, στη γιορτή της ελευθερίας για τα ομόφυλα ζευγάρια και για τους ομοφυλόφιλους. Και μιλάει ο Βελόπουλος για οικογένεια. Ποια οικογένεια? Μα αφού εσύ έφερε το κόμμα στην γυναίκα αυτή, η οποία ήξερε, η γυναίκα μου το ήξερε. Ήταν τίμια. Τίμια. Έλεγε, δεν κρύβομαι. Και γι' αυτό και αναρτούσε τις φωτογραφίες που πήγαινε και συμμετείχε στις δύο παρελάσεις. Κύριος Βελόπουλος, λοιπόν, αυτή την κυρία την έβαλε στην κοινωνική του ομάδα. Δυο φορές. Και με τις εκλογές με την λίστα τρίτη φορά. Εν γνώση του. Όχι, κύριε Παπαδάκη, δεν κάνει τη γυναίκα. Άρα σημαίνει ότι εδώ σας δουλεύουμε. Ο ένας λέγεται την οικογένεια και έχει την βουλευτήματα που τρέχει στην Gay Pride. Και τη κόρη της σημαίνει των ομοφυλόφιλων. Οι άλλοι μιλάνε γι' αυτό και έχουν τις μιλάρες τους. Τι λέμε τώρα, σας κοροϊδεύουμε κυρίες και κύριοι. Σας δουλεύουμε, μιλάμε για πολιτικούς απατεώνους ξεκάθαρα. Σας δουλεύουν, σας κοροϊδεύουν. Σας ληστεύουν κάθε μέρα την τσέπη. Είδατε κανένα από τους 300 αυτούς που είναι βρίσκονται σήμερα στο Κοινοβούλιο. Κύριε Κεραλίδη, δεν έχουν κάνει κάτι για τον Κοσμάκη.
Όχι. Τίποτα, πρόεδρε. Έχουν κάνει κάτι για τους πολίτες, όχι. Τι θέλουν, την αρπαχτή, την καρέκλα, να περνάνε καλά. Και ο κόσμος μας λέει να υποφέρει. Ξέρετε τι μου γράψε τηλεθεατής, πρόεδρε. Μακριά, λέει, από αυτούς τους γυαλιστερούς που εν γνώση τους δίνουν ταυτότητα σε αυτά τα κόμματα τα οποία είναι εξουσίας και μάλιστα σύστημα. Μακριά, λέει, από αυτούς τους γυαλιστερούς έρχονται να μας κλέψουν δια της πλαγίου. Να ξεχάσουμε τον νόμο υπέρ των ομοφυλοφίλων, να ξεχάσουμε την ακρίβεια, να ξεχάσουμε την υγεία, τα τέμπη. Τι να ξεχάσουμε, πρόεδρε? Θέλει να στείλει δικό μας στρατό να υποστηρίξει το Ισραήλ. Είμαστε σε πόλεμο και δεν το καταλάβαμε. 2-12, 2-14, 85, 85, κύριοι, συνταχθείτε. Εδώ πέρα ο αγώνας ξεκίνησε. Να το ξέρετε, στις 9 του Ιουνίου είναι το σημείο 0, όπου από εκεί και μετά δεν έχει γυρισμό. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης είναι εκεί, δηλώνει παρόν και όλοι μαζί. Έτσι θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, θα πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Βλέπετε, πρόεδρε, δεν ξέρω αν μαζεύετε, αλλά έχω την εντύπωση μόνο με τέτοιες δυναμικές προσπάθειες, όπως η δική σας, ή αυτή η ιστορία που γίνεται πλέον δύναμη, γίνεται καταράκτης, γίνεται πυρκαγιά που θα τους κάψει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πάει αλλιώς. Δεν πάει άλλο. Κουράστηκε ο Έλληνας. Δεν πρέπει ο κόσμος να ξεχάσει. Δεν πρέπει ο κόσμος να ξεχνά. Δεν πρέπει να ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι να ξεσηκωθείτε, γιατί έχετε χειρότερες στιγμές. Και βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης ποιους προωθούν. Βλέπετε από το πρωί και το βράδυ συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Βλέπετε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα να προωθούν συνέχεια. Και έχουμε και την άλλη, τον κύριο Ανδρουλάκη του Πασόκ, να βγαίνει και να κοροϊδεύει και να λιδωρεί το ιερό μυστήριο της βαπτίσεως. Που λέει εκεί, λέει, όταν βαπτίστηκα, σχηματίστηκε ο ίδιος του Πασόκ στη βάπτισή μου όταν βγήκε την Πολυτήτρα. Θέλοντας να κοροϊδέψει το Κασελάκι. Κασελάκι το παίζει Άγιος. Το παίζει Χριστιανός. Ή είσαι δεν είσαι. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κασελάκι, έχετε καταπατήσει τους ιερούς καλών της Εκκλησίας μας. Ήσασταν εσείς που θέλατε να γκρεμίσετε το θεσμό των ιερόδρομων της οικογένειας. Και το κάνατε. Ψηφίζοντας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τους υπόλοιπους, τη διάρκεια της οικογένειας, με τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το κάνατε και γκρεμίσατε. Και βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα να κάνει τι. Να πετοπαίξει τι. Να κοροϊδεύει και να κλεβάζει το ιερό μυστήριο της βαπτίσεως. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Τα έχετε βάλει με την ορθοδοξία όλοι σας. Ή πάτε να κλέψετε ψηφαλάκια και το παίζετε χριστιανοί. Πού μπορείς να είστε εσείς πίστοι και χριστιανοί? Εσείς που πολεμάτε την εκκλησία καθημερινά. Εσείς που βάζετε τους τατσόπουλους και όλους αυτούς να βρίζετε καθημερινά τους Αγίους Πατέρες της εκκλησίας μας. Εσείς που προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να εξαφανίσετε το κάθε τι που αφορά την ορθοδοξία, που βλέπετε το σταυρό και δαιμονίζεστε, εσείς είστε αυτοί. Δεν τρέπεστε λίγο. Έχετε διαλύσει τα πάντα. Και έχετε φύγει 300 που στη Βουλή. Ντροπή σας. Γιατί, κυρίες και κύριοι, κάποιοι το παίζουν σωτήρες μέσα στην Βουλή. Τι κάναμε για εσάς, πείτε μου, τι έκαναμε για εσάς. Τι έκαναμε για εσάς, τι έκαναμε για να αποτρέψουμε τα εγκλήματα αυτά τα οποία έχουμε. Τίποτα δεν έκαναμε. Θα μπορούσαμε, βεβαίως θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε να σταματήσει η Προπολού πολλά εγκλήματα που έχουν γίνει σήμερα. Αλλά τι κάνουμε, παίρνουν το βήμα στη Βουλή, αρχίζουν να κάνουν τις συγκρούσεις τους, έτσι, τις εικονικές αυτές τις συγκρούσεις, για να σας κοροϊδέψουμε, και φεύγουν μαζί τα πλακάκια. Πλακάκια τα έχουν κάνει μαζί, σνετεράκια είναι. Δαλαβερίζονται. Και μετά και στη ΜΕΑ τους κοροϊδέψαμε. Σας φεύγουν και μας έχουν όλους για χάπατα. Αυτό έτσι μας αποκαλούν. Χάπατα μας αποκαλούν όλους μας. Ρε, ξεσηκωθείτε, σηκώνουμε τον άθιμά μας και πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά, δεν φοβόμαστε κανέναν. Γι' αυτό λαϊκός ευρώτης ο γεγονός σε αυτές τις εκλογές. Δημήτρη. Πραγματικά, όπως τα λέει ο πρόεδρος, γιατί αυτοί οι κύριοι
δημιουργούν τεχνητές τις εντάσεις μπροστά στις κάμερες, βγαίνουν τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, ανακυκλώνονται διαρκώς επί δεκαετίες, οι ίδιοι άνθρωποι, πάρτε να δείτε ποιοι είναι οι υπουργοί, πάρτε να δείτε ποιοι είναι οι υφυπουργοί, και κάνουν πως μαλώνουν και μετά μοιράζουν την πίτα. Σε ό,τι ποσοστό παίρνουν, έτσι τη μοιράζουν. Και μετά πηγαίνουν στο κολονάκι όλοι μαζί παρεΐτσα, πουρο, μαύρη σοκολάτα και ουίσκι μαύρο. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Αυτό κάνουν διαρκώς, και εσείς εκεί τα τζάκια κυβερνούν, δεν αγγίζουν κανένα, μιλούν για κράτος δικαίου, πρόεδρε. Μιλούν για κράτος δικαίου. Αν είναι δυνατόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δίκαιο, το έχουν κάνει καρκατσούλα. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Έρχεται λοιπόν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και σας προτείνει τι. Σας προτείνει νέα αρχή. Νέα αρχή, γιατί αν δεν επαναπροσδιορίσουμε, δεν θα βρούμε αύριο. Ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης είναι εκεί. Με μια ομάδα να δείτε. Οι 42 υποψήφοι περίπου, άντρες, γυναίκες, υποψήφοι και υποψήφιες, θα είναι διαμάντια. Δεν θα είναι αυτούς τους οποίους τους φάγατε στη μάπα όλα τα χρόνια. Ο κόσμος ξέρετε τι λέει, επαναλαμβάνω, πρόεδρε. Δεν ψηφίζουμε για αριστερά πρόσωπα. Αυτή είναι η γραμμή. Τέρμα η γυαλάδα, το δούλεμα. Φεύγει από τον ένα, πάει στον άλλο. Εδώ ο κόσμος θέλει ανθρώπους που θα του πούν την αλήθεια. Θα του πούν την αλήθεια. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός σας λέει την αλήθεια. Εμείς είμαστε αυτοί που κυνηγάμε αυτό το άδειο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό σας έρθω κοντά μας. 2-12-2-14-85-85 μου στέλνουν μηνύματα φίλοι, τηλεθερές μου λένε ο Κεραλίδης δεν μας είπε σήμερα για δωρεάν υγεία τίποτα. Για δωρεάν υγεία δεν είπα. Θα πρέπει να δώσουμε και αυτή τη δυναμική της εκπομπής, γιατί πραγματικά δώστε παρακαλώ την κάρτα η οποία ξέρετε κάτι. Όταν το προανήγγειλε ο πρόεδρος, οφείλω να ομολογήσω κύριε Καμπούρη, όταν το είχατε προαναγγείλει. Άστα αυτό, πήγαινε στο θέμα κατευθείαν. Η προσφορά, πραγματικά να πάμε στην προσφορά της εκπομπής, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε εντελώς δωρεάν. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε εντελώς δωρεάν χρόνιες κατακλύσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως, ειδικές κρέμες εγκαυμάτων και επουλώσεων, στομίες, ορθοπαιδικά είδη, καλέστε το 215-000-5960. Καλέστε το 215-000-5960 και ενημερωθείτε για τις δωρεάν παροχές, τις οποίες εσείς δικαιούστε. Εσείς τις δικαιούστε εντελώς δωρεάν και η εκπομπή σας δίνει τη δυνατότητα να τις προσεγγίσετε. 215-000-5960 για να αντιμετωπίσετε εντελώς δωρεάν, επαναλαμβάνω, χρόνιες κατακλύσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως, ειδικές κρέμες εγκαυμάτων και επουλώσεων, στομίες και ορθοπαιδικά είδη. Για τελευταία φορά, ας πω, μάλλον άλλη μία φορά το τηλέφωνο, τολμήστε να το καλέσετε και να τα έχετε όλα αυτά εντελώς δωρεάν στο 215-000-5960. Έχεις δίκιο, πρόεδρε. Τις δωρεάν, βλέπετε, καμιά φορά μας φεύγει και αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ είμαστε για να προσφέρουμε στον κόσμο το κάτι παραπάνω. Τα καταφέρνουμε όμως. Τα καταφέρνουμε γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ένα απλό άγγιγμα. Από ένα καλό λόγο, πρόεδρε. Γιατί μέχρι τώρα διαρκώς την πατούσε. Πάμε παρακάτω, πρόεδρε, γιατί πραγματικά ο κόσμος εκεί έξω φωνάει. Μιλήσατε για τον συνταξιούχο, που πάλι πηγαίνουν να τον κοροϊδεύσουν. Να μιλήσουμε για τον συνταξιούχο. Υποφέρει ο κόσμος. Υποφέρει ο συνταξιούχος, όσο έχουν αρπάξει τη σύνταξη. Σας κλέβουνε. Έχουν φτιάξει τεχνικά θεματάκια, υποτίθεται, και έχουν φτάσει στο Θεό με τεχνική κρίση τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Την αγορά στην εκεί, η αγορά που πάτε, στις τιμές, στο πουλ, όπου και ο αγρότης την ΑΕΚ υποφέρει. Γιατί το κλέβουν και εκείνο, αλλά το κλέβουν και εσάς. Άρα δεν κλέβουν την πρωτογενή παραγωγή και τον καταναλωτή. Κερδίζουν οι μεσάζοντες και οι μεγάλες εταιρείες, συμφωνώ μας. Ο πρωτογενής, λοιπόν, η πρωτογενής παραγωγή υποφέρει. Και ο καταναλωτής που έχει γίνει το τελικό συντονισμό στην αγορά των προϊόντων. Σας κλέβουν όλους. Έκανε κανένας τίποτα που τους πούνε στη Βουλή κάτι. Όχι. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος θα γερμός όμως τους στέλνει στους καμνίους αυτούς. Τους στέλνει στους καμνί. Το 2014-2015-2015 του στέλνουν στους καμνί όλους αυτούς τους πολιτικούς απαταιώνες. Όλους αυτούς οι οποίοι εγκληματούν καθημερινά εις βάρος σας. Σε συμφωνείτε, κυρίες και κύριοι. Σε συμφωθείτε.
Είναι τώρα η ώρα. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει όλοι να καταλάβουμε τι γίνεται. Τι συμβαίνει. Σε συγκοφείτε. Δεν μας παίρνει άλλο. Βλέπω εδώ μηνύματα. Μηνύματα κόσμου. Μου λένε τι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν. Για γιούλες να ψάχνουν στο σκουπί και για φαγητό. Στα νοσοκομεία διαλυμένα. Με τα ψέματα του κυρίου Άγγελου Γεωργιάδη. Του προδότου του πλαϊκόρφου του Σαγιασμού. Ο οποίος πήγε τον πιάτσανε αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας όταν έφυγε και πρόεδρος του πλαϊκόρφου του Σαγιασμού. Ο οποίος κάνει και κότα. Αυτός και παξίρο παθηκά την οικογένειά του του στέλνει στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Γιατί έχει διαλύσει αυτός και η κυβέρνησή του όλο το εθνικό σύστημα υγείας. Σας κοροϊδεύω, πηγαίνετε να δεις άνθρωπο τι γίνεται. Στα ράτσα κόσμος. Δεν υπάρχουν ούτε τα βασικά στις εφημερίες που καταγγέλνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Πλησιάζει το καλοκαίρι. Σε λίγο θα έχουμε αύξηση του τουρισμού. Σε σημεία λοιπόν της χώρας που θα υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού, άρα σημαίνει πολύ κόσμος ο οποίος θα επισκεφτεί, τα νοσοκομεία μας είναι γυμνά. Αν πάθει κάτι κάποιος, θα παρακαλάει να το βοηθήσει ο Θεός και μόνο. Αυτή είναι η βοήθεια του Θεού. Καμία άλλη. Γιατί κανένα από την κυβέρνηση, κανένα από του σημερινού οι οποίοι βρίσκονται στο εθνικό κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για εσά. Μόνο θέλουν να κάνουν σοου. Το σοου του ενδιαφέρει για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Μιλάμε για φουρτικού απαταιώνε. Τελεία και παύλα. Εγκληματούν καθημερινά. Ελάτε παρακαλώ πολύ κοντά μα. Ελάτε και εσεί στο λαϊκό σώδιο του Σταγερμού. Έχει μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία για όλους εσάς να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, για όλους εμάς να μπορέσουμε να καταφέρουμε να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για την Ελλάδα μας. Και λέτε το εξής. Έχουμε θέμα σοβαρό που θα βροντανάστευσε. Λαφρέ εισβάλλουν παντού. Δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εμείς τι λέμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Ας γίνουν τα σύνορα γεμάτα να γεμίσουν αρκοπέδια να γίνουν. Θα τελειώνουμε. Να ξέρουν ότι άμα πάνε εις βάρος στη χώρα θα τους βρει το κακό, άρα τους αποτρέπει να μην έρθουν. Βάλτε νάρκες σε όλα τα σύνορα. Αφού ούτε τα τείχη δεν είσαστε σοβαροί να ετοιμάσετε όπως λέγατε. Βάλτε παντού νάρκες να μην τολμήσει κανένας να πατήσει το πόδι του. Θα το ξέρουνε. Τρελίνε να πάνε να αυτοκτονήσουνε. Θα πάνε αλλού. Δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Δεν μας σκοτώσουμε κανέναν. Αλλά λέμε το εξής. Ότι αν πει να αρκοπέδει όσα σύνορα, πάρε σύνορα γιατί να πάω στην Ελλάδα, να πάρω και την έφυγη ζωή να σκοτωθώ. Ας πάμε αλλού. Να πάνε αλλού λοιπόν. Όχι εδώ. Δεν τους θέλουμε. Έχει γεμίσει η χώρα από τα αυτά. Επικίνδυνη είναι. Είναι επικίνδυνη. Οι οποίοι έρχονται για άλλες ιστορίες να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Να αρκοπέδιο στα σύνορα. Είναι απαραίτητο. Εφόσον βλέπουν ότι υπάρχει κάποια λύση. Γιατί την ίδια στιγμή έχουμε τα αρμόδια υπουργεία να τους προσκαλούν και όλες. Έχουν υπουργούς της κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό να προσκαλεί τους αυτομετανάστες στη χώρα. Ελάτε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Για να οικονομήσουν οι ΜΚΟ, που από πίσω κρύβονται πολιτικοί. Πολιτικοί. Και οι εργολάβοι. Και οι εργολάβοι, πρόεδρε. Γιατί οι παρέες μια χαρά κρατούν. Αυτούς όλους τους φέρνουν για να τους κάνουν εργαλεία στα δικά τους μηχανήματα, στις δικές τους περιουσίες. Έρχονται για να δουλέψουν στα έργα, τα μεγάλα, τα τεράστια έργα των Φαραώ. Ξέρετε για ποια έργα μιλάω. Άρα λοιπόν ο Έλληνας φύγεται άμεσα μέσα από αυτό. Αλλά πρέπει να το καταλάβει. Ο Έλληνας πρέπει να το καταλάβει. Και δεν είναι, πρόεδρε, έχει γιγαντώσει αυτό το πρόβλημα. Πράγματι τα σύνορα είναι ανοιχτά. Μπάτε σκύλια, λέστε. Βγάλα και τον νόμο τον μεγάλο. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και όλοι αυτοί βγάλα τον νόμο τον μεγάλο. Αυτοί τα πληρώνουν για να μην τους έχουν. Και εμείς εδώ πέρα θα τους έχουμε και θα τους λουζόμαστε. Εμείς φροντίσαμε για τον Έλληνα. Πρώτα τον Έλληνα. Λύσαμε το πρόβλημα του Έλληνα για να φτάσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και του όποιου μετανάστη.
Εγώ δεν μιλάω για έξοδο, ξαναλέμε. Δεν του θέλουμε να πάνε στη χώρα του. Ξαναλέμε. Για να αποτρέψουμε να έχουμε η ζωή αυτομεταναστών, να γεμίζει. Να γεμίσουμε τα σύνορα και να μετατρέψουμε σε στρατοπέδιο. Να τελειώνουμε. Να μην τολμάει κανείς να πατήσει το πόδι του. Να μην θέλουν να έρθουν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τους κάνουμε να μην θέλουν να έρθουν στη χώρα μας. 2-12-2-14-85-85 τηλεφωνήστε μας τώρα, ελάτε μαζί μας στο λαϊκό φωτοσαγεμό. Ήρθε η μεγάλη ορατή στιγμή. Ήρθε η στιγμή να ξεσηκωθούμε. Να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Να προστατεύσουμε την Ελλάδα μας. Να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Να σταματήσει να έχουμε τον Έλληνα φτωχό και να πεινάει. Φτάνει πια η ακρίβεια. Πάμε λόγω στο μάχη κατά της ακρίβειας. Θέλουμε να ζούμε αξιοπρέπεια. Θέλουμε να γεμίσουμε το καλάθι. Το καλάθι της στο σούπερ μάρκετ. Χωρίς να φοβόμαστε. Πρόεδρε, γιατί πλέον βλέπεις προϊόντα και θα βάλεις το καλάθι σου και τρέμεις. Θα μου βρεθέσουν, θα μου βρεθέσουν και θα τα αγοράσω. Κατοχίζουμε, πρόεδρε. Ξέρετε κάτι, κάποτε δίνανε κουπόνια για να πάρει ο κόσμος ψωμί. Δίνανε κουπόνια για να βάλει καύσιμο, να πάρει πετρέλαιο για τη λάμπα. Τώρα δίνουνε το καλάθι, λέει, του νονού. Το καλάθι του νονού, το καλάθι της Σαρακοστής, το καλάθι σε καλάθι να τους βάλουμε και να τους αμολύσουμε. Αυτούς οι οποίοι τα αποφασίζουν όλα αυτά. Το καλάθι του νονού και της νονάς και του μπάρμπα και του μπαρμπακότσου. Τι είναι αυτά, ρε πρόεδρε, που ζούμε. Τι είναι αυτά, κάποτε πράσινο. Κορυδεύουν τον κόσμο. Και τι κάνουμε. Πάνε λοιπόν σε αυτό το καλάθι που λέει ο νου. Έχουν αυξήσει ήδη όλα τα χρόνια τις τιμές. Και σας κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν. Είναι ένα στημένο παιχνίδι. Το θέμα είναι εσείς θα κάτσετε να ακούτε αυτές τις ανοησίες τους. Θα αποδεχτείτε μια κυβέρνηση η οποία δολοφόνησε τόσα παιδιά και στα τέλη. Δολοφόνησε όπως δολοφονεί καθημερινά και άλλα παιδιά του Κοσμάκη. Χωρίς ένας πολιτικός να μην έχει πει στη φυλακή που έχουν την ευθύνη πολιτική. Είδατε το κορίτσι την Κυριακή που πήγε να ζητήσει τη βοήθεια και τον κορμάκι και την έσπασαν εκεί. Γιατί έχουμε ένα διαλυμένο σύστημα. Ένα σύστημα διαφοράς και διαπλοκής. Με κομματικά κριτήρια πλέον βάζουν τις σημαντικές θέσεις του ανθρώπου. Με την κομματική ταυτότητα. Πιστοποιητικό κομματικό θέλουμε. Φορά πολιτικών φρονημάτων. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Αυτή την Ελλάδα την ελεγχόμενη θέλουμε. Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι το κόμμα της αριστεράς πλέον. Αυτό έχει γίνει. Είναι ο δημοκράτης βράζουνε. Οι παλιοί δημοκράτες βράζουνε. Συνεχίζει να παραδείξεις αυτό με. Μητσοτάκη. Σε φύγησε το όνομα του πατέρα του. Ξεφτύλισε το όνομα του αείμνου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν είναι δυνατόν εδώ. Μιλάμε για βρωμιά. Τα ξεπουλάνε όλα. Έχουν έρθει, νομίζω ότι έχουν έρθει ένα πολυκατάστημα. Που λέμε και Ελλάδα, του είναι δικά τους όλα. Τα αγοράζουν, τα πουλάνε, τα κάνουν. Τα έχουν τελειώσει όλα. Εδώ και την Ακρόπολη θέλω να δουλήσουν. Το λεφτό πήρε να δουλήσουν. Τα έχουν όλα έτοιμα. Έτοιμα δεν τους νοιάζει εδώ τη Μακεδονία μας. Έχετε ακούσει κάποιον να λέει Μακεδονία. Πού είναι αυτοί οι πατριώτες που βρίσκονται στη Βουλή. Μίλησε κανένα για τη Μακεδονία μας. Που το έχουν ξεχάσει εντελώς. Δεν ασχολούνται. Το έχουν αφήσει εντελώς. Λες και ξεχάσανε να αγοράσουν γιαούρτι. Εδώ μιλάμε για τη Μακεδονία μας. Το πούλησε ο ένας. Το εκμεταλλεύτηκε για να πάρει την εξουσία ο άλλος και συνεχίζει πουλώντας το και ο άλλος. Αυτό ακριβώς σημαίνει, πρόεδρε. Ναι, αλλά ο Μακεδόνας, ο Έλληνας δεν ξεχνά, πρόεδρε. Δεν ξεχνά ο Έλληνας. Θα τιμωρηθούνε. Πάλι θα τιμωρηθούνε. Αλλά το θέμα είναι πού θα πάνε, πρόεδρε. Εδώ τους δίνει λύση ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Εδώ τους δίνει λύση ο Φίλιππος ο Καμπούρης και η διαφορετική αυτή ιστορία. Μια οικογένεια μεγάλη έχουμε γίνει και προχωράει η ιστορία. Μια οικογένεια μεγάλη. Μια οικογένεια. Το ζήτημα είναι, συγγνώμη για την διακόπτω, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πολιτικοί εκμεταλλευτές και πολιτικοί απαταιώνες και τους παρουσιάζουν και έχουν ονοματεπώνυμα. Πάμε το. Μητσοτάκης. Νούμερο ένα απαταιώνας. Τελείωσε. Τελείωσε η χώρα. Κατσελάκη, ξέρετε, φυτευτός. Να κάνετε δική την ατζέντα. Να υπερασπιστεί συγκεκριμένα πράγματα, είδατε. Είδατε, εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
Μαζί τον αναμονεβάλλει. Ποιος είναι ο Μητσοτάκης εκεί πέρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Τον Κασελάκη και τον Μητσοτάκη. Ο παδός και θείος του Μητσοτάκη ήταν. Την κυρία του. Α, με το αυτοκίνητο του και πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε. Ποιο άλλο έχουμε. Πάμε Πασόκ Ανδρουλάκης. Μια κάνει κι αυτός. Τα πόδια του κυρίου. Τα πόδια του κυρίου Μητσοτάκη αυτός. Άλλος από εκείνο. Άλλος. Βελόπουλος. Η μεγάλη παραμύθα του πατριωτικού χώρου. Πάμε το παίξε σωτήρας του πατριωτικού χώρου. Ρε μας δουλεύετε. Μας δουλεύετε. Εκείνος ήταν ο Βελόπουλος που έβριζε με τον πιο χειδαίο τρόπο οποιοδήποτε έτσι εθνικό πατριωτικό κόμμα υπήρχε. Ο Βελόπουλος δεν ήταν εκείνος που έλεγε όσους μονανάζαμε και πατρίδες της οικογένεια το τελευταίο διάστημα που έλεγε φασίστες και ναζιστές. Ο Βελόπουλος έλεγε. Ο Βελόπουλος είναι αυτός ο οποίος φώναζε μέσα στο Λιτό Κοινοβούλιο τάχα μου για τα γκέι ζευγάρια και η βουλευτήνα του ήταν η πρώτη και καλύτερη που έλεγε στις γκέι παρελάσεις. Αυτή η ηθική του κόμματος του κ. Βελόπουλου και από ό,τι και άλλα από ό,τι μαθαίνω και πληροφορούμε που έρχεται γίνει και πολιτικός σεισμός. Ξεχνάμε λοιπόν το τι γίνεται. Βλέπουμε μια διαπλεκόμενη διεφθαρμένη κυβέρνηση και θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Γιατί κανένας δεν αγωνίζεται για όλους εσάς. Γιατί κανένας δεν αγωνίζεται για εσάς. Γιατί μόνο λόγια και βλέπετε ποιους προωθούν τα κανάλια. Ποιους προωθούν τα τηλεοπτικά κανάλια. Είναι συγκεκριμένα τα πολιτικά κόμματα. Και βλέπετε, έχουμε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, η μεγάλη απάτη του αιώνα που έχει αποδειχθεί σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίοι παίζουν παιχνιδάκι να θέλουν να δημιουργήσουν εντυπωσιασμούς και να καθοδηγήσουν τους ψηφοφόρους. Λέει άλλα ζώα, χαμός γίνεται με την Βελόπουλη. Βλέπω νούμερα. Χαμός με το κομματήριο της Αγγλικής. Βλέπω νούμερα. Μα αφού είναι στο σύστημα. Το σύστημα θέλει να προωθήσει και να στηρίξει συγκεκριμένους. Έτσι πηγαίνει το παιχνίδι. Αλλά οι πολίτες δεν τρώνε κουτόχορτο. Οι πολίτες έχουν βούληση. Είναι πρόβατα. Και αυτό το χειρότερο και δίκαιο. Θα θεωρούν πρόβατα. Πρόβατα για σφαγή. Θα θεωρούν πρόβατα για σφαγή. Για σφάξιμο σας έχουν. Έτσι, τόσο πολύ σας σέβονται. Τόσο πολύ μας σέβονται όλους εμάς. Γιατί το ίδιο είμαστε. Μέσα το λαό. Γιατί ο λαός είναι εδώ για το λαό. Πάμε στην υγεία, Δημήτρη. Σε κάθε εκλογική, ναι, θα πάμε στην υγεία, Πρόεδρε. Σε κάθε εκλογική διαδικασία το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά. Όμως, ερχόμαστε να σας προσφέρουμε για να αντιμετωπίσετε εντελώς δωρεάν, να αντιμετωπίσετε, παραλαμβάνω, εντελώς δωρεάν χρόνιες κατακλύσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως, ειδικές κρέμες εγκαυμάτων και πουλώσεων, στομίες, ορθοπαιδικά είδη. Ενημερωθείτε για τις δωρεάν αυτές παροχές που δικαιούστε καλώντας στο 215-000-5960. 215-000-5960 και μπορείτε να αντιμετωπίσετε, επαναλαμβάνω, εντελώς δωρεάν χρόνιες κατακλύσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως, να έχετε ειδικές κρέμες εγκαυμάτων και πουλώσεων, στομίες, ορθοπαιδικά είδη. Καλέστε στο 215-000-5960 και να δείτε όλες αυτές οι παροχές. Σε περίπτωση που σας τυραννούνε, θα βρείτε λύση και θα ενημερωθείτε για τις δωρεάν, αυτές επαναλαμβάνουμε, δωρεάν παροχές που μπορείτε και δικαιούστε να έχετε. Η προσφορά της εκπομπής λοιπόν συνεχίζεται. Τολμήστε και καλέστε το. 215-000-5960, Πρόεδρε, γιατί εμείς τα λόγια τα κάνουμε πράξη. Πάντα. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που ξεκινήσαμε αυτή τη δυναμική, όχι μόνο αυτής της εκπομπής, έχω την εντύπωση από τότε που μπήκαμε στη νέα αρχή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δώστε το σύνθημα να συνεχίσετε.
Να πούμε και να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιατί δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο, από πάρα πολλούς τηλεθεατές που λένε: κύριε Καμπούρη, υποφέρουμε στην επαρχία, υποφέρουμε στην περιφέρεια. Μας έχουν καταλήψει, μας έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη. Γιατί στο ένα χέρι κρατάμε το σταυρό της Ορθοδοξίας και στο άλλο το σπαθί, το ξύφο της μάχης. Γιατί είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε. Να αγωνιστούμε, κυρίες και κύριοι, για όλα αυτά τα οποία διεκδικούμε, για όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για τις ζωές μας, που μας τα έχουν κλέψει. Τα δικαιούμαστε. Έχουμε καταδύσει να διεκδικούμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Και δυστυχώς το δίκαιο μας δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε λοιπόν μέσω των Ευρωπαϊκών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία μας κλέβουν εδώ οι Έλληνες πολιτικοί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ζητάμε την ευκαιρία να μας δώσετε να βρεθούμε στο Ευρωκοινοβούλιο να διασώσουμε αυτά που μας έχουν κλέψει. Να πάρουμε πίσω αυτά τα οποία μας έχουν αρπάξει. Θέλουμε τις συντάξεις σας όπως ήταν πριν, όχι περικομμένες και πετσικομμένες. Τις συντάξεις όπως ήταν πριν. Γίνεται, γίνεται. Και δεν μπορώ να ακούω κάτι γελία πρόσωπα να λένε θα πάρετε 5.000 και 6.000 σύνταξη. Αυτά δεν γίνονται, παραμύθια σας λένε. Σας κοροϊδεύουν. Αλλά οι συντάξεις να πάνε στο αρχικό όπως ήταν πριν και παραπάνω, ναι, θα μπορούσε. Πριν το 2010, Πρόεδρε. Όπως και θα... μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς θα το πράξουμε. Κονδύλια που θα πρέπει να δοθούν και έχουν χαθεί. Να πάνε στον αγρότη, να πάνε στο νέο γονέα, να πάνε στο νέο, να πάνε στο μεροκαματιάρι, να πάνε στον άνεργο, να πάνε στη χείρα, στο χείρο, να πάνε στον κοσμάκι που υποφέρει. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι παίρνουν επιδόματα πείνας. Πρέπει να βοηθηθούν οι πολίτες. Πρέπει να βοηθηθεί όλος ο κόσμος που έχει πραγματική ανάγκη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό δεν μας θέλει το σύστημα. Μας τρέμουνε. Θέλουν να μας τελειώσουνε. Θέλουν να μας αποτελειώσουν. Αυτό το σχέδιό τους. Αυτό το κόλπο τους. Δεν μας θέλουν στα πόδια τους, γιατί είμαστε απρόβλεπτοι για αυτούς, γιατί ξέρουν ότι δεν συμβιβαζόμαστε. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, σηκώνουμε το ανάστημα και δεν φοβόμαστε κανέναν τους. Γιατί παλεύουμε για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας. Πατρεύουμε για την Ορθοδοξία μας. Παλεύουμε για την οικογένειά μας. Όλα αυτά που θέλουν να ρημάξουν αυτοί οι τύποι, εμείς θα την περασπιστούμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, κυρίες και κύριοι. Και εμείς σας παραμυθιάζουν. Σας παραμυθιάζουν. Σας παραμυθιάζουν καθημερινά όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες που τους προωθεί αυτό το αρρωστημένο βρώμικο σύστημα. Γι' αυτό να δώσουμε και την κάρτα, Πρόεδρε, αυτή όπου στις ευρωεκλογές ψηφίζω λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Δώστε παρακαλώ την κάρτα. Στις ευρωεκλογές ψηφίζω λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Ελλάδα, θρησκεία, ψηλά, μάχη, θα γίνει μάχη. Πρέπει να γίνει μάχη εκεί στους θεσμούς, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί εκεί, από εκεί μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας. Λοιπόν, μάχη να γίνει για την Ελλάδα, υπέρ της Ελλάδας, υπέρ της θρησκείας, υπέρ της οικογένειας που την έχουν παρατήσει. Τιμωρήστε τους και να ξέρετε και να το λέτε. Να το λέτε και στον τελευταίο Έλληνα πρέπει να φτάσει στα αυτιά του ότι εδώ υπάρχει λύση. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με πρόεδρο τον Φίλιππο Καμπούρη. Αυτό πρέπει να βγει προς τα έξω. Διατυμπανίστε το. Μιλήστε. Έχω την εντύπωση ότι είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι καλό επιτέλους για μας. Όχι να μας χρησιμοποιήσουν και να δείτε την επομένη. Εδώ από αυτό το βήμα ο Φίλιππος, ο Καμπούρης, ο πρόεδρος στο ξεκίνημα είχε δώσει όχι απλά υπόσχεση. Είχε δεσμευτεί ανοιχτά και δημόσια ότι θα είναι έτσι όπως πρέπει. Πάντα. Υπέρ του συνταξιούχου, υπέρ του μαθητή, υπέρ της γυναίκας, υπέρ των δικαίων που ο Έλληνας χάνει. Να πέσει ο νόμος, να πέσει ο νόμος. Έρχονται τα φαν. 60, 80, 100 χιλιάδες οικογένειες πονάνε για το ελβετικό φράγκο. Κανένας δεν ασχολείται. Εδώ δεσμευτήκαμε. Εδώ δεσμευτήκαμε. Δεν μιλάει κανένας για αυτούς τους φουκαράδες, για αυτές τις οικογένειες που όσον ούπο κρατιούνται λίγο, γιατί κρατάνε τους τύπους οι κρατούντες για τις εκλογές. Μετά αρμαγεδόνας έρχεται. Γι' αυτό τώρα είναι στο χέρι μας να πληκτρολογήσουμε 2.15, 2.12, 2.14, συγγνώμη, 2.12, 2.14, 85, 85. Πληκτρολογήστε, τολμήστε και ελάτε κοντά. Ευγενικότατες κυρίες σας υποδέχονται και να δείτε ότι θα σας ακούσουν και θα φτάσει το τηλεφώνημα και θα κάνει το θέλω σας πραγματικότητα.
Γιατί εδώ δεν μένουμε στα λόγια, περνάμε στις πράξεις, κύριε Πρόεδρε. Περνάμε σε πράξεις. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για ρήξη και ανατροπή, Δημήτρη Κερελίδη. Ήρθε η ώρα για ρήξη και ανατροπή. Και έρχεται η ανατροπή. Έρχεται η ρήξη. Πάμε να τελειώσουμε αυτό το άθλιο πολιτικό σύστημα. Που να ξέρετε κάτι, θα υπάρχει μεγάλη, 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 μεγάλη απάτη σε εκλογές. Να προσέξουμε. Να προσέξουμε πολύ. Για με την επιστολική ψήφο ετοιμάζουν κολπάκια μεγάλα να κάνουνε. Θα πρέπει όλοι εμείς να ενεργοποιηθούμε. Και θα πω για μία ακόμα φορά. Έχουμε στημένες δημοσκοπήσεις, τις οποίες είσαι και εγώ στο πετσί μου. Με την περιφέρεια Αττικής που κατέβηκα. Ανύπαρκτος ήμουνα. Με μηδέν. Μηδέν είχα. Και μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε μέσα, καταφέραμε να πούμε στην περιφέρεια. Και αυτοί που παρουσιάζονταν με 5 και 6% πήραν μια μισή μονάδα. Γιατί ο κόσμος βλέπει την αλήθεια. Ξεχωρίζει ποιος του λέει η αλήθεια και ποιος αγωνίζεται για εκείνον. Και σας λέω, για μία ακόμα φορά, θα είμαστε εδώ κοντά σας να αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας, για σας, για μας, για τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας, που εγώ δυστυχώς έχω χάσει. Αλλά βλέποντας ένα μεγάλο άνθρωπο κάθε ηλικίας, τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο, σαν να βλέπω τον πατέρα και τη μάνα μου. Γι' αυτό θέλω να αγωνιστώ για την τρίτη ηλικία. Να αγωνιστούμε για τα νέα μας παιδιά που βασανίζονται. Να αγωνιστούμε για τις μανάδες οι οποίες μεγαλώνουν μόνο στα παιδιά τους. Για όλους τους Έλληνες οι οποίοι παλεύουν για να προσφέρουν στην οικογένειά τους. Ή και για αυτούς οι οποίοι παλεύουν να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά δεν τα καταφέρουν. Γιατί? Γιατί δυσκολίες οικονομικές έχουν καταντήσει στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν μαζί αυτή τη στιγμή να πούμε ναι, έρχεται η ρήξη και η ανατροπή και πάμε να τους τιμωρήσουμε. Τιμωρήστε τους λοιπόν. Τιμωρήστε όλους αυτούς τους άθλιους οι οποίοι παίζουν με τη ζωή σας. Παίζουν με το μέλλον μας. Το παρόν και το μέλλον μας. Παίζουν. Νομίζουν ότι είμαστε μαριονέτες. Νομίζουν ότι είμαστε παιχνίδι. Να παίζουν οι κύριοι και κυρίες της διαπλοκής και της διαφθοράς αυτού του πολιτικού άθλιου συστήματος. Πραγματικά, αυτό που συμβαίνει, Πρόεδρε, εδώ θα πρέπει να σταθούμε και στο εξής. Πρέπει να ο κόσμος να πονηρευτεί. Η ιστορία του αγώνα που έκανες εσύ πρέπει να δημοσιοποιείται και να το λέμε και να το ξαναλέμε εκεί στην περιφέρεια της Αττικής. Αυτό εγώ το ψάξα πάρα πολύ. Έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Στις δημοσκοπήσεις κουνουράκι, μηδέν. Και σήμερα υφίσταται απέναντι σε όλο το σύστημα. Ξέρετε ότι η περιφέρεια Αττικής είναι η μισή Ελλάδα. Η μισή Ελλάδα, και εκεί υφίσταται η δυναμική του Φίλιππου του Καμπούρη, του νυν Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Βλέπετε ότι δεν μας δείχνουν ούτε ως σύγχρονες στις δημοσκοπήσεις τους. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Κι όμως το κάνουν. Αλλά είναι εντολή κυβερνητική. Υπάρχουν δύο πράγματα. Εντολή της κυβέρνησης, το ένα κομμάτι, και το άλλο είναι να πληρωθούν. Πήγε η δημοσκοπήση όπως σου λέει, θέλω 50.000 ευρώ. Για κάθε μισή μονάδα θα σου εμφανίζω. Δηλαδή, για κάποιον ο οποίος ήθελε να φανεί ότι είχε 1%, έπρεπε να δώσει 100.000. Το 2% 200.000. Το 3% 300.000. Για να δείτε πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά και τα παίρνουνε. Τι είναι, φακές. Φακές είναι αυτά. Τι είναι, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Δεν το κοσμάχης δεν έχει να βάλει λάδι στη φασολάδα του. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Μα αλήθεια είναι. Και έχουν κάνει μίζο θέμα, κύριε Κεραϊλίδη, με νεγάκι που φύγε το Μέγκα. Που ζήταγε τα εκατομμύρια. Ναι. Για να βλέπει ο κόσμος τι πρότυπα θέλουν να δημιουργήσουν. Τι πρότυπα. Και έχει τώρα τον κύριο Αυτιά με τη βιλάρα του να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού. Να μιλάει για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ποιος? Αυτός ο οποίος διαφήμιζε τον νόμο κατά της οικογένειας. Διαφήμιζε δια του βήματος που είχε. Μην ξεχνάτε, βάλτε, τρέξτε τα βίντεο να δείτε. Και έρχεται και σας δουλεύει εσάς τους συνταξιούχους, εσάς τους πονεμένους εκεί έξω, τους εργαζόμενους και τις νοικοκυρές. Ο ποιος? Ο χαριτωμένος ο οποίος ήρθε για να χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει το σύστημα. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Γιατί τελείωνε. Δεν πάει έτσι. Εδώ λοιπόν έρχεται η πρόταση.
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, 2-12. Η ρήξη και η ανατροπή έρχεται, Δημήτρη Κυραλίδη. Όχι πρόταση. Η ρήξη και η ανατροπή έρχεται. Ακριβώς. Πάμε για μάχη. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ τώρα δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά μας. Πάμε σε μάχη. Εδώ είναι η μάχη. Ξεκινάμε τη μεγάλη μάχη για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των οικογενειών μας. Να υπερασπιστούμε τη θρησκεία μας, την ορθοδοξία μας. Είμαστε έτοιμοι για μάχη. Εδώ λοιπόν δεν πάμε γλυκανάλατα να τα πούμε τα πράγματα. Μάχη, ξεκάθαρα, στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε και να ξέρουν κάτι, δεν τους φοβόμαστε. Γιατί οι πολίτες και οι Έλληνες και οι Ελλήνες είναι μαζί μας. Και ας θέλουν μας φημώσουν. Και ας θέλουν μας κλείνουν στο στόμα. Και ας μας απειλούν. Και ας μας εκβιάζουν. Δεν τους φοβόμαστε. Καθαρός ουρανός σε τραπέζι φοβάται. Άλλοι πρέπει να φοβούνται. Άλλοι πρέπει να φοβούνται που το παίζουν πατριώτες αλλά είναι στην πραγματικότητα απατεώνες. Άλλοι πρέπει να φοβούνται. Έρχονται πολλά. Έρχονται πολλά τα οποία μαθαίνουν θα βγουν στον αέρα. Έρχονται πολλά που θα φέρουν ανατροπές. Ας χαίρονται τώρα κάποιοι. Μέχρι τις 9 Ιουνίου έχουμε να πούμε πολλά και να δούμε. Μέχρι τις 9 του Ιούνιου έχουμε να δούμε και να ζήσουμε πολλά. Πρέπει... Γιατί πάντα να θυμόσαστε, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Να θυμόσαστε ότι το καλό πάντα κερδίζει το κακό. Και εμείς λοιπόν είμαστε το καλό. Εμείς λοιπόν είμαστε το φως. Όλα θα δείτε τι θα γίνει. Όλα στο φως. Θα δείτε, θα γράψουμε ιστορία. Και ελάτε να τη γράψουμε μαζί την ιστορία. 2-12-2-14-85-85, ελάτε μαζί μας, συστρατευτείτε με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Σταγερμό. Η μεγάλη αυτή, μεγάλη πατριωτική παράταξη που προσπαθούν να μας χτυπήσουν για να μας ρίξουν. Δεν θα τα καταφέρουν. Δεν θα τα καταφέρουν, Δημήτρη. Δείξτε παρακαλώ την κάρτα. Δείξτε την κάρτα την οποία, της οποίας το περιεχόμενο θα πρέπει να το διατυμπανίζεις εσύ που με βλέπεις εκεί. Θα πρέπει να το μεταφέρεις. Αυτό που βλέπεις σε λίγο τώρα που θα δεις από την κάρτα για τις ευρωεκλογές, τι ψηφίζω. Ψηφίζω μάχη για την Ελλάδα. Ψηφίζω μάχη για την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, για τη θρησκεία μάχη, για την οικογένεια. Γιατί ο νόμος αυτός ο κατάπτυστος πρέπει να πέσει, γιατί η οικογένεια πρέπει να στηριχτεί. Τιμωρήστε τους, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε εσείς εκεί έξω, τιμωρήστε τους. Και να λέτε παντού, πρόεδρος αυτής της προσπάθειας στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό είναι ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Στις ευρωεκλογές λοιπόν ψηφίζω λαός, Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, γιατί η μάχη για την Ελλάδα, την θρησκεία και την οικογένεια, είδατε ότι μέχρι τώρα αυτοί που τώρα το διατυμπανίζουν δεν τρεπόνται να το αναφέρουν. Τώρα γιατί? Γιατί μπάζει από δεξιά? Πρόεδρε, μπάζει από δεξιά και φοβούνται? Εδώ λοιπόν καθαρά. Εδώ βλέπουνε, βλέπει και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ότι ο κόσμος συστρατεύεται με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Αγερμό. Και αυτό τους ανησυχεί, αυτός προβληματίζει. Έχουν δώσει εντολές συγκεκριμένες να κάνουμε αποκαλύψεις με ονόματα. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Εδώ κάνουμε αποκαλύψεις με ονόματα. Θα τους βγάλουμε στα μανταλάκια. Θα τους βγάλουμε στη φόρα. Και έρχεται να πούμε στον κόσμο που μας ρωτάει το ψηφοδέλτιο. Αύριο ανακοινώνεται. Αύριο. Το ευρωψηφοδέλτιο της νίκης του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού ανακοινώνεται. Και εκεί λοιπόν έχουν φαγωθεί. Και εκεί λοιπόν απειλήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να είναι μαζί μας. Πήγαν να χρηματίσουν από άλλα πολιτικά κόμματα. Αλλά εδώ έχουμε πατριώτες καθαρούς, από όλους τους χώρους, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, που αγαπάνε η Ελλάδα, αγαπάνε τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Και είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη, τη μάχη, τη μάχη, η οποία είναι απαραίτητη. Γιατί είναι σημαντικό για όλους εμάς να μπορέσουμε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Το έχουμε χρέος. Πρέπει, και έχω δώσει όρκο και εγώ προσωπικά. Δεν θα αφήσω κανέναν Έλληνα και καμία Ελληνίδα να πεθαίνει από την πείνα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να εισχωρήσει και να εισβάλλει στην πατρίδα μας. Θα είμαστε εκεί για να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Θα είμαστε εκεί για να διασφαλίσουμε την υγεία των πολιτών. Και όχι αυτήν την αθλειότητα που υπάρχει. Να στηρίξουμε τον συνταξιούχο. Τις μανάδες, πατεράδες σας, τα παιδιά σας, εσάς, μαζί μια γροφιά λοιπόν.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμανός λοιπόν είναι εδώ πιο δυνατός από ποτέ για να γράψει ιστορία. Και η ιστορία θα γραφτεί με μεγάλα γράμματα. Ο λαός είναι εδώ για το λαό. Και ο λαός γεννήθηκε μέσα το λαό. Και γεννήθηκε και συνεχίζει και θα είναι απέναντι στο όποιο σύστημα. Αυτά τα συστήματα πραγματικά φέρνουν τέτοιες δυναμικές. Βλέπετε ότι τα έχουν βρει για την καρέκλα, για την καρέκλα, για την εξουσία. Τα έχουν βρει άνθρωποι με ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν, φώναζαν, όταν φώναζε κάποιος από αυτούς λαός πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, αυτοί οι πρώην Πασόκοι που σήμερα το παίζουν δεξιοί τους ορνούσαν και τους λέγανε φασίστες. Και τώρα κάθονται στο ίδιο τραπέζι και αγκαλιάζονται και φιλούνται. Πόσο πιο περισσότερο να μας κοροϊδέψουν. Μας κοροϊδεύουν μόνο και μόνο για να γλατωθούν στις καρέκλες. Μιλούνε για δεξιά, μιλούνε για αριστερά. Έχουν αυτοί μόνο συμφέροντα, έχουν πρόεδρε. Μόνο συμφέροντα. Πώς θα φτιάξουν τους δικούς τους και πώς θα συνεχίζουν να υφίστανται στην εξουσία. Μόνο αυτό. Πείτε μου ποιος δεν το διακρίνει αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να το δείτε. Εδώ οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές δίνουν το στίγμα του αύριο. Μέχρι το 27 διατυμπανίζει ο Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές να δείτε τι θα περάζονται. Έρχεται ένα θερμό καλοκαίρι. Θερμό καλοκαίρι. Τους έχουμε ικανούς να... Έχουμε να ζήσουμε δυστυχώς, Δημήτρη, δυσάρεσες καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα, κυρίες και κύριοι. Και με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε και με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της χώρας. Θα ζήσουμε σκληρές στιγμές ως Έλληνες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δυστυχώς αυτοί κοιτάνε μόνο την πάρτη τους οι πολιτικοί. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει ο ένας, πόσα εκατομμύρια θα πάρει ο άλλος. Αυτό τους νοιάζει. Τα λεφτά τους νοιάζουνε. Στη δύσκολη θα πούνε άντε γεια, goodbye και φύγανε. Έτοιμοι είναι. Όλοι τους. Πάρτε έναν ένα τους πολιτικούς αρχηγούς που βρίσκονται στη Βουλή. Με τη μία φύγανε, εγκαταλείψανε. Εγκαταλείψανε όπως έχουν εγκαταλείψει προπολού τη χώρα. Που έχουν καταθέσει στις ελληνικές τράπεζες, όχι. Ποιοι είναι οι πολιτικοί που όταν ερχόντουσαν όλα αυτά τα κακά στη χώρα, στέλναν τα λεφτά τους έξω. Την ώρα που εσύ δεν έχεις μία για να πάρεις όταν κλείνανε οι τράπεζες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο λαός δεν πρέπει να ξεχνάει. Δεν πρέπει να ξεχνάει. Δεν γίνεται να υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι να καταγγέλουν και να λένε για την παιδεία ότι όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα λοιπά και να σώνουν τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν γίνεται να λένε ότι η δημόσια υγεία είναι καλύτερη και να πηγαίνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι σας παραμυθιάζουν με το χειρότερο τρόπο να είναι αυτοί οι οποίοι ζουν ζωή χαρισάμενη εις βάρος σας. Ας έρθει ένα από αυτούς τους πολιτικούς να ζήσει ένα 24ωρο μαζί σας με τα χρήματα που εισπράτετε. Ας πάμε να ζήσουμε 700 ευρώ που θέλουν 700 ευρώ μόνο για τα πουρα της μιας ημέρας. Ας πάμε στον κύριο Βελόπουλο που κυκλοφορεί με τα Rolex και τις αυτοκινητάρες των 100.000 ευρώ που τα λέσετε που κάνουν σε τα αυτοκίνητα. Δεν λέω ψέματα. Ας μου κάνει μήνυση. Κάθε 3-4 μήνες αλλάζει αυτοκίνητο. Άλλο των 100.000 το κάθε αυτοκίνητο. Και αφορά τα Rolex. Και πάνε στις λαϊκές αγορές με τα Rolex. Το 30.000 ευρώ. Την ώρα που ο κόσμος λιμοκτονεί και πεινάει. Και στο τσοτάκι το παίζει τώρα τι. Τα έχουν βρει μεταξύ τους. Αφήστε την παραμύθα τι έχουν τσακωθεί. Τα έχουν βρει μεταξύ τους. Είναι κόλπο. Μαζί είναι. Μαζί καθοδηγούν την ψήφο σας. Φοβούνται να δυναμώσει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός. Φοβούνται. Γιατί ξέρουν ότι μαζί μας θα περάσουν δύσκολα. Γιατί θα τους εμποδίσουμε την καταστροφή της χώρας που θέλουν να κάνουν. Έτσι ακριβώς. Πρόεδρε, να δώσουμε και την προσφορά της εκπομπής για άλλη μια φορά, λίγο πριν το κλείσιμο. Να δώσουμε την προσφορά της εκπομπής όπου εμείς προσφέρουμε σε όλους εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητές τηλεθεάτριες, την αντιμετώπιση εντελώς δωρεάν, προσέξτε το αυτό, μπορείτε να αντιμετωπίσετε εντελώς δωρεάν χρόνιες κατακλείσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως,
ειδικές κρέμες εγκαυμάτων, επουλώσεων, στομίες, ορθοπαιδικά είδη. Με ένα τηλεφώνημα στο 215-000-5960. 215-000-5960. Και θα ενημερωθείτε για τις δωρεάν παροχές που δικαιούστε. Δωρεάν μπορείτε να αντιμετωπίσετε, εντελώς δωρεάν όπως είπα, χρόνιες κατακλείσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως, ειδικές κρέμες εγκαυμάτων και επουλώσεων, στομίες, ορθοπαιδικά είδη. Καλώντας στο 215-000-5960. Τηλεφωνήστε τώρα, κυρίες και κύριοι, τώρα και να δείτε πώς θα βρείτε λύση. Αυτή είναι μια προσφορά της εκπομπής που μπορείτε να την κάνοντας χρήσης να απολαύσετε αυτά τα οποία προσφέρει η συγκεκριμένη κίνηση της εκπομπής «Λαός για την Ελλάδα». Πρόεδρε, πραγματικά σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, έτσι πηγαίνοντας στο κλείσιμο, να δώσω κι εγώ ένα προβληματισμό. Τα γυαλιστερά πρόσωπα είναι αναλώσιμα. Σας θυμίζω ένας μόνο υπουργός, ο οποίος δεν ξέρουμε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, υπέγραψε την είσοδό μας το 2010 στα μνημόνια, Παπακοσταντίνου το όνομά του, και ούτε ξέρουμε που είναι. Ούτε ξέρουμε που είναι. Έβγαινε, το υπερασπιζόταν. Ένας άνθρωπος μας έβαλε στα μνημόνια και εξαφανίστηκε. Τώρα οι γυαλιστεροί έρχονται να σας υφαρπάξουν την ψήφο. Προσέξτε, υπάρχει πρόταση. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. 2-12-2-14. Γιατί είμαστε αληθινοί. Γιατί είμαστε Έλληνες, είμαστε πατριώτες και υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας και την οικογένειά μας. Και θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Κάνουμε έκκληση λοιπόν σε όλους εσάς που αγαπάτε την Ελλάδα. Θέλετε να υπερασπιζόμαστε όλοι μαζί την οικογένεια. Θέλετε να παλέψουμε μαζί και να εμποδίσουμε όσους χτυπούν την εκκλησία μας. Και θέλετε να υπερασπιστούμε την εκκλησία. Να υπερασπιστούμε την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Ελάτε μαζί μας. 2-12-2-14-85-85. Ελάτε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Αγερμό. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, Δημήτρη Κεραϊλίδη, που με είχες για μία ακόμα φορά σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή σου. Γιατί είναι σημαντικό τουλάχιστον να ακούγεται και να έχουμε ένα βήμα. Να έχουμε ένα βήμα και σε ευχαριστούμε πολύ που μας το προσφέρεις αυτό εδώ από την εκπομπή. Πρόεδρε, να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ θα ζητήσω, χαιρετώντας και εσένα βέβαια, και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στα πρόσωπα τα οποία έρχονται να συστρατευτούν. Αύριο θα τα ανακοινώσουμε εδώ παρέα. Ναι, ανακοινώνονται ο Σονούμπο. Σε λίγο, στην επόμενη εκπομπή σίγουρα θα είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο. Απλά να ζητήσω άλλη μια. Ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας, ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία. Μην το ξεχνάμε. Να το διατυμπανίζετε παντού. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με πρόεδρο τον Φίλιππο Καμπούρη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Γεια χαρά.